I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Yeah. Yeah. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Λοιπόν, καλώς σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο του Full Court Cast. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Γιώργο τον Μπιτζάνη, ο προπονητής της ΕΘΑ την περασμένη σεζόν. Γιώργο, σε καλωσορίζω. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που κάνεις αυτή την προσπάθεια αυτές τις δύσκολες στιγμές και εποχές που ζούμε όλοι μας. Να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Θεωρώ ότι σε βρίσκουμε στην Ελλάδα τώρα, έτσι. Ναι, είμαι στην Ελλάδα εδώ, οικογενειακός. Είναι κάτι το οποίο μας είχε λείψει να είμαστε όλοι μαζί. Ναι, αλλά εντάξει, οι συνθήκες το φέραν έτσι ώστε να είμαστε γρηγορότερα μαζί από ό,τι το υπολογίζαμε. Οπότε το μόνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι οικογενειακές ωραίες στιγμές. Προσπαθούμε έτσι να γεμίσουμε το χρόνο μας όσο γίνεται, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο σπίτι, διαβάζοντας, παίζοντας με τα παιδιά. Αυτά δεν πάρα κάνεις και πολλά πράγματα. Αυτά μόνο αναμονή. Είναι από τα καλά που μας έχει φέρει αυτή η απομόνωση. Αυτές οι στιγμές που ειδικά εσείς προπονητές που είστε και πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, σίγουρα σας έχουν λείψει. Εγώ να φανταστείς λείπω τα τελευταία 6 χρόνια από το σπίτι μου. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει χειμώνα εδώ. Οπότε μου φαίνεται λίγο περίεργο το γεγονός ότι είμαι συνέχεια, ξέρεις, όλη την ημέρα με τα παιδιά, με τη γυναίκα μου. Αλλά είναι ωραίο πραγματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως ξέρεις, η εκπομπή μας στηρίζεται στον καλεσμένο μας, στην καριέρα του, στο πώς έχει εξελιχθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια, στο πρώτο κομμάτι της. Στο δεύτερο κομμάτι θα μιλήσουμε κυρίως για την χρόνια που ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε και θα μιλήσουμε έτσι λίγο γενικότερα για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα, μιας και είσαι πλέον και καλός γνώσης και σε αυτό το κομμάτι. Έτσι θέλω να ξεκινήσουμε, να πάμε όσο πιο πίσω γίνεται, να θυμηθούμε πώς ήρθες σε επαφή για πρώτη φορά με το άθλημα της καλαθοσφαίρας. Εντάξει, σαν καλαθοσφαιριστής έπαιζα σε μικρές ομάδες. Ξεκίνησα από ό,τι θυμάμαι καλά 13-14 χρονών από παιδικά, εφηβικά κανονικά, όλη την γκάμα. Μου άρεσε πάντα όμως και το θέμα της προπονητικής. Γι' αυτό και ακολούθησα τη Γυμναστική Ακαδημία, στην οποία κατάφερα να μπω στην Αθήνα πριν από 23 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Σαν δευτεροδητής φοιτητής ξεκίνησα να έχω την πρώτη μου επαφή με την προπονητική, έχοντας ακαδημίες, παιδικά, εφηβικά, και σιγά-σιγά πέρασα από όλα τα στάδια της προπονητικής. Σταμάτησα στα 25 μου να παίζω μπάσκετ, διότι κατάλαβα ότι με διαπρεσόταν το επίπεδο της προπονητικής. Και συνήθως, όταν θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα, δεν πάει κάνεις και τα δύο καλά. Οπότε κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να προχωρήσω μπασκετικά, αν θέλεις, σαν καλαθοσφαιριστής. Και προσπάθησα να αφοσιωθώ σε αυτό που αγάπησα περισσότερο, την προπονητική. Τελευταίος που μου προπονητής, φαντάζομαι, ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τον οποίο έχω πολύ καλή σχέση. Πάντως ήταν. Θυμάμαι τότε ότι ήμουν δύσκολος χαρακτήρας σαν παίχτης. Τσακωνόμασταν συνέχεια, δηλαδή, και με συμπαίχτες μου και γενικώς ήμουν δύσκολος άνθρωπος. Και όταν σταμάτησα πλέον να φοράω παντελόνι, αν θέλεις, κοντό παντελονάκι, να είμαι μέσα στα γήπεδα, τότε κατάλαβα πολλά πράγματα από αυτά που μου έλεγε ή που μου λέγανε οι άλλοι προπονητές. Ξέρεις, όταν περάσεις τη γραμμή και πας από πίσω πλέον, τα βλέπεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα. Οπότε πολλές φορές προσπαθώ να βάλω και τον εαυτό μου στα μάτια του αθλητή, του παίχτη μου, ο οποίος πολλές φορές κάνει κάποια πράγματα που μπορεί να μου αρέσουν, αλλά τα πέρασα κι εγώ, οπότε τα γνωρίζω. Όπως έλεγα λοιπόν, σαν δευτεροετής φοιτητής ξεκίνησα το 1998 να έχω τμήματα υποδομών. Πέρασα από όλα τα στάδια, σαν προπονητής, πρώτος προπονητής στην ΕΣΚΑ, με πολλές ομάδες. Δούλεψα με αρκετές ομάδες από Α2 και κάτω, σε όλα τα επίπεδα, Β' Εθνική, Γ' Εθνική, στη Δάφνη, σαν συνεργάτης προπονητής, στον Παπάγου.
στο Λαύριο, στην Κηφισιά, σε πολλές ομάδες, στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι εκεί πέρα που άρχισα να αλλάζω επίπεδο, αν θέλεις, ήταν το 2012, την χρονιά στην οποία ακολούθησα τον Βασίλη Φραγκιά, που μου κάνει μια πολύ τιμητική πρόταση στην Ουκρανία. Τότε, αν θέλεις, οι Έλληνες προπονητές δεν πολύ βγαίναμε στο εξωτερικό. Δεν είχε αρχίσει ακόμα τελείως η κρίση στην Ελλάδα. Οπότε, θυμάμαι και σαν τώρα, τον Βασίλη δεν τον ήξερα. Με είχε συστήσει ο Γιώργος Πιτσελίδης, επίσης πολύ καλός φίλος και προπονητής. Ήμασταν σε επαφή, αν θέλεις, μέσω διαδικτυακά. Γνωριστήκαμε και επειδή ήθελα έναν άνθρωπο άμεσα, σε μία μέρα μάζεσα τα πράγματά μου και έφυγα, να φανταστείς. Δηλαδή ήταν μια ευκαιρία ζωής για μένα, την οποία την ακολούθησα. Και αν θέλεις, εκεί πέρα το 2012 θεωρώ ότι άλλαξε επίπεδο στην καριέρα μου. Δούλεψα μαζί 3 μήνες στην Ουκρανία σε περίεργες συνθήκες. Δεν ήρθαν καλά τα πράγματα. Φύγαμε τα Χριστούγεννα. Εγώ μετά συνέχισα στην Καβάλα. Συνεργάστηκα με τον Άγγελο Κορονιό και τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Την επόμενη χρονιά ήμουνα στην Κηφισιά, στην πρώτη χρονιά στην Α1 με τον Ηλία του Παπασταδόρου, τον οποίο ήμασταν μαζί στη Γάμα και στη Β' Εθνική και ανεβάσαμε την ομάδα 2 χρονιές σε ΡΗ. Το 2014 πήγαμε τον Βασίλη Φραγκιά στην Εθνική Ομάδα του Κατάρ σαν assistant coach. Θεωρώ ότι ήταν τρία χρόνια από το 2014 στο 2017 από τις καλύτερες στιγμές στη ζωή μου και επαγγελματικά και προσωπικά. Ζήσαμε πολλά πράγματα εκεί πέρα. Πήραμε 3 παναραβικά κύπελα. Καταφέραμε 2 φορές στο FIBA Asia να μπούμε στα προημιτελικά. Για το ranking των Κατάρ ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία. Το 2017 φύγαμε και μετά ξεκίνησα, αν θέλεις, σαν πρώτος προπονητής σε επίπεδο, αν θέλεις, πρώτης κατηγορίας, δουλεύοντας την πρώτη μου χρονιά στην ΕΘΑ. 18-19 πέρσι έκανα ένα βήμα να πάω σε μια διαφορετική χώρα, τη Σλοβακία. Και φέτος επιστροφή στην ΕΘΑ. Δεν ξέρω αν ξεκούρασα. Όχι. Είναι αρκετά πάντως. Είναι αρκετά. Έχω περάσει από όλα τα στάδια. Ακριβώς. Αργά, αλλά σταθερά. Ξέρεις, καμιά φορά αν δεν παίζεις μπάσκετ και δεν έχεις όνομα, ακολουθείς τη δύσκολη όδο. Αυτή που έχω ακολουθήσει εγώ. Μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω ήταν ότι έχουμε την ίδια ηλικία και εγώ το 77 είμαι γεννηθής. Είδα ότι ξεκίνησε την προπονητική σε ένα βιογραφικό που βρήκα, ένα πρόχειρο που βρήκα το 2003 στα 26 σου στον Αργοναύτη. Ναι. Η πρώτη μου χρονιά σε ανδρική ομάδα σαν ασίσταν, 25-26 χρονών. Ναι. Και λέω 26 χρονών και προπονητική αμέσως σε μικρή ηλικία, επειδή δεν είχαμε συζητήσει ποτέ το πώς ξεκίνησες. Θεώρησα ότι θα ήταν κάποιος τραυματισμός, γιατί συνήθως κάπως έτσι συμβαίνει. Αλλά τελικά, όπως είπες, σε κέρδισε η προπονητική. Να καταλάβεις τότε ότι δουλεύαμε 2 δουλειές. Δηλαδή, ήμουν στον Αργοναύτη, ξέρω εγώ, σαν assistant coach στη Γάμα Εθνική και είχα ομάδα σαν head coach στην ΕΣΚΑ. Δηλαδή, στην Αλφα ΕΣΚΑ, Β' ΕΣΚΑ. Τώρα, πολλοί κόσμοι μπορεί να μην αντιλαμβάνεται, αλλά η Γάμα Εθνική τότε είναι η αντίστοιχη Α2 τώρα. Το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή, υπήρχαν επέκταση οι οποίοι είναι σε πολύ πολύ ψηλό επίπεδο. Δυστυχώς κάθε χρόνο το επίπεδο πέφτει αυτό, το γνωρίζουμε. Παντού γίνεται αυτό, παγκοσμίως. Δυστυχώς. Αλλά από μικρός είχα το μικρόβιο. Νομίζω ένας μεγάλος σταθμός, όπως είπες και εσύ, ήταν η συνεργασία με τον Βασίλη του Φραγκιά. Τόσο στην Ουκρανία που πήγατε, στην Νύπρο, όσο και στο Κατάρ, εκείνα τα 3 χρόνια που περάσετε μαζί στην Εθνική του Κατάρ. Ναι. Μεγάλος σταθμός. Είχα την ευκαιρία να δω διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές παραστάσεις. Ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω στο εξωτερικό. Δεν φανταζόμουν ότι η πορεία μου θα ήταν όλη αυτή. Αλλά ήταν πραγματικά το ξεχωριστό. Δυστυχώς στην Ουκρανία δεν φύγαμε με τον καλύτερο τρόπο. Ας πω μια ιστορία να γελάσεις, να φανταστείς ότι φύγαμε μετά από νίκη εκτός έδρας εναντίον της Μπουτιβέλνικ, της τότε πρωταθλήτριας,
Εμείς ήμασταν η θυγατρική, σαν την Ήπρο, άζωτη ομάδα, ήμασταν η θυγατρική της Μπουτιβέλη. Και να φανταστώ ότι κερδίσαμε τόσο έδρας και κανείς δεν το πίστευε. Και επειδή κερδίσαμε τη θυγατρική ομάδα, το management ήταν λίγο μπερδεμένο. Οπότε μας είπε ότι παιδιά πρέπει να φύγετε, ξέρεις. Δηλαδή σου λέω μια ιστορία τώρα αστεία. Ναι. Ξέρω εγώ, κάναμε ταξίδια με κάτι τρένα τύπου Orient Express, 18-19 ώρες από τη μία άκρη που μέναμε εμείς στην Ανατολική Ουκρανία μέχρι την, κοντά στα σύνορα, στο Λουβόβο. Με τρένα τα οποία, τι να σου πω, δηλαδή φοβερές στιγμές. Το μπάσκετ εκεί πώς το αντιμετωπίζανε σε σχέση με Ελλάδα και Κύπρο? Τότε το μπάσκετ ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, υπήρχαν πολλά λεφτά. Να φαντασίσω ότι οι παίχτες οι οποίοι είχαν παίξει την προηγούμενη χρονιά στον Άρη, τους είχαμε εμείς, τους είχαμε πάρει εμείς, όπως ο Ρόναλντ Ντέιβις και ο Σαμ Μάλντρο, παίζανε με τον κόουτς Αλεξανδρίδη, τους είχε την προηγούμενη χρονιά στον Άρη. Φαντάζομαι ότι τα συμβόλαια εκεί πέρα τότε για τους παίκτες ήταν της τάξης των 100-150.000 minimum το μήνα. Mm-hmm. Το χρόνο, συγγνώμη. Μετά όμως, μετά από 2-3 χρόνια που έγινε ο πόλεμος με τη Ρωσία και όλα αυτά τα γεγονότα, δυστυχώς η Ουκρανία ήταν μια καλή αγορά και για προπονητές και για παίκτες, σχεδόν εξαφανίστηκε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα λεφτά είναι ελάχιστα, το ενδιαφέρον είναι πολύ λίγο, έχουν συρρυκνωθεί ομάδες. Θα σου θυμίσω, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι ο Παναγιώτης Λιαδέλης έπαιζε στην Αζόφ μας, μια ομάδα η οποία έπαιζε στη Μαριούπολη, η οποία πλέον δεν υπάρχει σαν επαγγελματική, υπάρχει πλέον σαν αναστατική ομάδα. Mm-hmm. Ήταν μια καλή αγορά. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα στο Κατάρ, αυτό το οποίο έζησα ήταν ότι... γιατί ουσιαστικά ο coach Φραγκιάς έτσι άνοιξε την αγορά εκεί πέρα, μετά τον ακολούθησα εγώ και μετά, αν θέλεις, ακολούθησαν πάρα πολλοί Ελλαδίτες και Κύπροι προπονητές. Στην αρχή υπήρχε ένας, αν θέλεις, δισταγμός στο το τι θα συναντήσουμε εκεί. Διότι, ξέρεις, μια μουσουλμανική χώρα, όσο να είναι, σκέφτεσαι και λες ότι πώς θα είναι οι άνθρωποι, πώς θα είναι η κουλτούρα. Μπορώ να πω όμως ότι, όπως είπα προηγουμένως, ήταν τρία από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, διότι συναστραφήκαμε με ανθρώπους και κρατήσαμε φιλίες, διότι πάνω απ' όλα σεβαστήκαμε την κουλτούρα, σεβαστήκαμε τους ανθρώπους και είδαμε ανταπόκριση από αυτό. Δηλαδή, συνήθως είναι ό,τι δόσεις παίρνεις αυτές τις στιγμές. Και είδα και κάτι διαφορετικό. Είχα τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε πάρα πολλές χώρες στην Ασία, όπως Κίνα, Κορέα, Φιλιππίνες, σχεδόν σε όλη τη Μέση Ανατολή, προετοιμασίες στην Ευρώπη. Ήταν μεγάλη εμπειρία. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ίσχυε και από την πλευρά του Κατάρ, των ανθρώπων του Κατάρ. Θα ήταν κάπως δυσαρκτική στην αρχή, αφού ήσασταν και οι πρώτοι από Ελλάδα που είχατε πάει. Ναι. Ενδεχομένως, ναι. Υπάρχει αυτό που λες. Στο Κατάρ, αν θέλεις, υπήρχε μια αμερικανοκρατούμενη νοοτροπία. Ο πρώτος Έλληνας που είχε πάει εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο κότς Φωτεινάκης, ο οποίος δούλευε στα αναπτυξιακά, ο οποίος είναι ακόμα μέχρι και τώρα. Αλλά εμείς πήγαμε, αν θέλεις, στην πρώτη γραμμή. Ουσιαστικά παλεύαμε, αν θέλεις, να βγάλουμε την αμερικανοκρατούμενη, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, νοοτροπία που έχουν για όλες οι χώρες στη Μέση Ανατολή, το οποίο είναι και λογικό, έτσι, λόγω πολιτικών συμφερόντων. Και αυτό, αν θέλεις, έδωσε το έναυσμα μετά, οι επιτυχίες, η συμπεριφορά όλων μας, το τρόπος που δουλεύαμε, ο επαγγελματικός τρόπος που δουλεύαμε, να ανοίξει πόρτα. Μετά πήγε ο Στρίγος ο Κουφός, Θανάσης Γιαπλές μαζί του. Τώρα πλέον τη θέση του Βασίλη την έχει πάρει ο Παναγιώτης Γιαναράς. Πάρα πολλοί προπονητές από Ελλάδα έχουν δουλέψει εκεί. Νομίζω ότι ανοίξαμε μια πόρτα και χαίρομαι που πλέον η πόρτα αυτή είναι ορθάνυχτη για όλους Ελλαδίτες και Κυπραίους προπονητές. Το 2017 ήταν η πρώτη σου χρονιά στην Κύπρο. Ήρθες για λογαριασμό της ΕΘΑ. Τι εντυπώσεις σου άφησε εκείνη η χρονιά? Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδος, τον Πάνικο του Κωνσταντίνου, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να εργαστώ πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο στην καριέρα μου. Ήταν μια ωραία χρονιά, περίεργη. Καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό του κυπέλου
Χάσαμε στην τελευταία, ουσιαστικά στις τελευταίες δύο επιθέσεις από την ΑΕΚ Λάρνακας, μια ομάδα η οποία είχε. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές παραπάνω μπάτζετ από εμάς ή πλειάδα παιχτών. Αλλά νομίζω είχαμε φτιάξει μια καλή ομάδα. Είχαμε τεράστια βοήθεια από τους Κυπραίους παίχτες. Θυμάμαι τότε ότι είχαμε πέντε παιδιά οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν ο Τόλος Κωνσταντίνου, ήταν ο Χρήστος Παναγιώτου, ο Πέτρος Παναμιχάηλ, ο Άρης ο Χρήστου και ο Παύλος ο Σταυρινίδης, στους οποίους έδωσα ρόλο σε όλα αυτά τα παιδιά και δεν είναι μόνο ότι τους το έδωσα αν θέλεις χαριστικά, ήταν ότι τα παιδιά τα απεξήλθανε και βοηθήσανε κυρίως αυτοί εκτός από τους ξένους στο να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Ήταν μια ωραία χρονιά. Είμαστε λίγο άτυχοι στον τελικό του κυπέλλου, αλλά εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ. Είναι ένα σουτ, το βάζεις, δεν το βάζεις, χάνεις, κερδίς. Έτσι είναι. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια ωραία εμπειρία, δηλαδή πραγματικά την απέλαυσα. Την επόμενη χρονιά πήγες στην Σλοβακία, όπως μας είπες, στην Nova Vesan, τη θυμάμαι καλά την ομάδα. Σπίσκα Nova Vesan. Nova Vesan, ναι. Μπράβο, το πλήρες όνομα. Εκεί, η Σλοβακία, ένα πρωτάθλημα άγνωστο, καθώς δεν είχες εργαστεί ποτέ εκεί. Πώς έγινε η επαφή και βρέθηκες εκεί πέρα? Εντάξει, μέσω ενός ατζέντη, ο οποίος με σύστησε στους ανθρώπους, αυτοί ψάχναν έναν άνθρωπο να μπορέσει να τους βοηθήσει, να τους αλλάξει επίπεδο, αν θέλει, σε κάποια και γενικώς σε οργανωτικά και σε προπονητικά και σε αγωνιστικά θέματα. Προτάθηκε το όνομά μου, μου κάνανε μια πρόταση, θεώρησα έτσι ευκαιρία να ανοίξω την αγορά σε μια χώρα η οποία ήταν άγνωστη για όλους τους Έλληνες προπονητές. Η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα, τότε αποτελούταν από 10 ομάδες, τώρα νομίζω είναι 9, ήταν ανταγωνιστικό. Είχε φιλάθλους αρκετούς, δηλαδή έβλεπε στα γήπεδα και 500 και 1000 και 1500 φιλάθλους. Κάτι το οποίο για μια χώρα η οποία το μπάσκετ δεν είναι η προτεραιότητά της, δηλαδή φαντάζομαι εκεί πέρα είναι το χόκεϊ, πάγου, ποδόσφαιρο, το μπάσκετ νομίζω έρχεται τρίτο τέταρτο σε προτιμήσεις. Και μικρή χώρα, ήταν σημαντικό. Υπάρχει κάλυψη όλων των παιχνιδιών live, free. Οποιοςδήποτε μπορεί να θέλει, μπορεί να δει παιχνίδι live, όλα τα παιχνίδια της Λίγκας, την ίδια στιγμή, και replay μετά. Ήταν μια καλή εμπειρία. Το δύσκολο κομμάτι ήταν οι μετακινήσεις, διότι αυτό πρώτη φορά το είδα στη ζωή μου. Να φανταστείς ότι όλες οι ομάδες δεν κινούνταν. Ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, αν θέλει να παίξει στη Θεσσαλονίκη, θα πάρει το αεροπλάνο, θα πας την προηγούμενη μέρα, θα κοιμηθεί, θα φας και θα παίξει την επόμενη. Δεν νοείται να πας αυθημερών πλέον. Εμείς ταξιδεύαμε, δεν θα το ξεχάσω αυτό, 4 και 5 ώρες με μίνι μπας, 2 μίνι μπας όλη η ομάδα, να πάμε αυθημερών να παίξουμε και να γυρίσουμε. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι αθλητές οι οποίοι 2-8-2-10, οι οποίοι είναι στιβαγμένοι σε ένα μικρό λεωφοριάκι, απορούσα πώς μπορούσαν και παίζουν. Αλλά αυτό ήταν καθαρά η κουλτούρα και η νοοτροπία των Σλοβάκων. Δηλαδή στο Final 8 που περάσαμε, στο Final 8 που περάσαμε στο κύπελο, που παίξαμε στην Πρατισλάβα που έγινε εκεί, ταξιδέψαμε από το πρωί, φύγαμε, 5-6 ώρες δρόμο, με δύο στάσεις να φάμε, να παίξουμε σε 9.30 το βράδυ και δεν ξέραμε αν θα περάσουμε στο Final 4. Οπότε, μόλις τελικά κερδίσαμε και περάσαμε στο Final Four, μετά από πολλά χρόνια, ήταν μεγάλη επιτυχία για την ομάδα, κλείσαμε ξενοδοχείο και μείναμε το ίδιο βράδυ για να παίξουμε την επόμενη. Σου μιλάω για δύο πράγματα. Εντάξει, ήταν και αυτό μια εμπειρία. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Συμβαίνουν για αυτά. Μάλιστα. Και ερχόμαστε στη φετινή σεζόν. Μια σεζόν ξεκίνησε το καλοκαίρι με την ΕΘΑ. Επιστροφή δηλαδή στην Κύπρο για την ομάδα της Έγκομης. Έδειξε προτίμηση στο πρόσωπό σου ο κύριος Πανίκος, ο Κωνσταντίνου. Πες μας πώς βίωσες αυτή τη χρονιά, πώς εξελίχθηκε, έτσι με τα δικά σου λόγια. Ήταν δύσκολη χρονιά. Όταν το καλοκαίρι είχαμε κάνει έτσι μια κουβέντα με τον πρόεδρο, βάλαμε κάποια δεδομένα όσον αφορά το ρόστερ, τον τρόπο προετοιμασίας και όλα αυτά. Κρατήσαμε το βασικό μας point guard, ο οποίος ήταν και την προηγούμενη χρονιά ο Ντέιβις.
και κάναμε προσθήκες 4 παιχτών στην ομάδα. Κάποιοι ήταν ρούκοι, κάποιοι είχαν και εμπειρία, όπως ο Νταμόντρε Χάρης, ο οποίος είχε παίξει πριν από 3 χρόνια στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ή ο Τζέρεμι Σμιθ. Το βασικότερο πρόβλημά μας ήταν στην αρχή της προετοιμασίας, στο πρώτο φιλικό, ότι ο βασικός μας πόγκα χτύπησε. Και ήταν ένας περίεργος τραυματισμός, δηλαδή θυμάμαι ότι τον βάζω αλλαγή 15 δευτερόλεπτα και βγαίνει αμέσως έξω. Και βλέπω ματωμένο το χέρι, ρωτάω τον γιατρό τι έγινε, λέει πρέπει να πάει για ράματα στο νοσοκομείο. Το παιδί όντως πήγε στο νοσοκομείο, έκανε ράματα, είχε σκίσει όλη την παλάμη. Δυστυχώς, ενώ τον βάλαμε στο πρώτο μάτς να παίξει, έχασε όλη την προετοιμασία και η ομάδα ουσιαστικά έπαιζε χωρίς άσο, έκανε νέα επέμβαση, η οποία και αυτή δεν πέτυχε, και έτσι αναγκαστήκαμε, επειδή δεν ξέραμε, κανένας γιατρός δεν μας έδινε το OK να μας πει πότε θα γυρίσει και αν θα γυρίσει ο παίχτης, αναγκαστήκαμε να το αποδεσμεύσουμε. Εμείς όμως, καταλαβαίνεις, χάσαμε 1,5 με 2 μήνες έτσι. Χάσαμε πολλά παιχνίδια, δεν μοντάραμε την ομάδα όπως έπρεπε, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία αυτό. Παίζαμε με 4 ξένους και ουσιαστικά χωρίς καθαρό άσο, έτσι. Έχοντας χάσει και τον Άρη Χρήστο την προηγούμενη χρονιά, έπρεπε να βρούμε κάποια παιδιά εκ των έσω, κάποιους Κυπρέους παίχτες που να καλύψουν τη θέση. Πράγμα το οποίο δεν ήταν εύκολο. Νομίζω αυτό ήταν κλειδί στην αρχή της χρονιάς, ότι η ομάδα ξεκίνησε άσχημα. Κάναμε 1-2 αλλαγές μετά παιχτών. Κάποιες μας πέτυχαν, κάποιες όχι. Βρήκαμε μια χημεία. Πλησιάσαμε, αν θέλεις, προς το τέλος στη τετράδα. Περιμέναμε να γίνει το παιχνίδι του κυπέλου. Δυστυχώς όλα αυτά που έγιναν με τον ιό σταμάτησαν όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτό που μας έλειψε ήταν λίγο τύχη και λίγο ποιότητα. Τι θέλω να πω, λίγο τύχη κάποια παιχνίδια που χάσαμε, δηλαδή με τον Απόλλωνα που χάσαμε 2 μάτς στον πόντο, με κάποια δύσκολα σουτ ή με κάποια, αν θέλεις, με κάποιες κρίσιμες στιγμές, στην οποία δεν πήραμε από κάποιους αθλητές που περίμενα εγώ, αν θέλεις, κάποια έξτρα βοήθεια, κάποια έξτρα ποιότητα. Είναι το γεγονός ότι ξεκινήσαμε τη χρονιά με σχεδιασμό ώστε να στηριχτούμε σε 2 παιδιά, τα οποία τα είχαν και πριν από 2 χρόνια, τον Παπαμιχάλη και τον Παναγιώτου, σαν βασικό κορμό στους Κυπρίους, και να βάλουμε από κάποια παιδιά. Τον Παπαμιχάλη το χάσαμε πριν τα Χριστούγεννα και ο Παναγιώτου επίσης είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, οπότε ουσιαστικά άλλαξε όλος ο προγραμματισμός μας μέσα στη χρονιά. Ήταν δύσκολο. Ήταν μια δύσκολη, μια περίεργη χρονιά για την ΕΣΑ. Δύσκολη χρονιά, πολύ δύσκολη. Με αρκετούς τραυματισμούς, όπως είπες. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι και τύχη βέβαια πολλές φορές. Να πάρεις τον βασικό σου point, κατ' οποίον τον ξέρεις κιόλας, αφού από την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, και να σου τραυματιστείς από τα 15 δευτερόλεπτα, είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή. Ήταν λίγο unusual όλο αυτό. Παρόλα αυτά, θεωρώ το κέρδος ήταν ότι ρίσκαρα και ανέβασα κάποια παιδιά από την Under 18, ρίχνοντας τα κατευθείαν στη φωτιά, όπως μου αρέσει να το κάνω. Δηλαδή βάλαμε τον Πέτρο τον Λουκά σε παιχνίδι με το Παραλίμνη πεντάδα. Φαντάζομαι θα το θυμάσαι, νομίζω είχε και κάλυψη. Ήταν ζωντανός. Νομίζω έπαιξε 18 λεπτά και ήταν και καλός. Ο Ντίνος Ορφανός και αυτός βοήθησε προς το τέλος, έμπαινε. Παιδιά τα οποία προσπάθησαν να τζώσουν τη δυνατότητα, έτσι ώστε θα είναι το αυριανό μέλλον του κυπριακού μπάσκετ. Αναγκαστικά δηλαδή αυτά τα παιδιά πρέπει να παίξουν. Ξέρεις τον, και αυτό είναι μια κουβέντα την οποία φαντάζομαι θα την αναπτύξουμε μετά. Ένα παιδί το οποίο είναι 16, 17, 18 χρονών. Εντάξει, λέμε ότι είναι ταλέντο, αλλά το ταλέντο δεν πάει να παίξει τα 21, 22. Πρέπει να παίξει αυτή την ηλικία. Και να παίξει όταν το παιχνίδι είναι στην κρίσιμη καμπή του. Το να βάλεις έναν αθλητή απλά όταν το παιχνίδι είναι 20 πόντους ή έχει κρυθεί, είτε χάνεις είτε κερδίζεις. Δεν νομίζω θα κερδίσεις κάτι ούτε αθλητής, ούτε ομάδα, ούτε εσύ. Οπότε καλείσαι να πάρεις δύσκολες αποφάσεις σαν προπονητής. Βέβαια, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα στην οποία φαντάζομαι θα την αναπτύξουμε και αργότερα. Όσον αφορά το γενικότερο κυπριακό μπάσκετ. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω πάντως ήταν ότι από την αρχή της χρονιάς είχε στο μυαλό σου ότι θα χρησιμοποιήσεις παιδιά μικρότερα, νεαρότερα, που δεν είχαν και πολύ χρόνο
συμμετοχή. Ο Ροδοστένου, θυμάμαι, ήταν. Ο οποίος και αυτός χτύπησε. 1,5 μήνα, μην έξω και αυτός. Χτύπησε σε ένα παιχνίδι με την Εθνική Ενόπλων. Ναι. Και ο Γιάννης Ογιάνγκου και αυτός το ίδιο χτύπησε. Δηλαδή, χάσαμε δύο παιδιά οι οποίοι είχαν τραυματισμό με την Εθνική Ενόπλων. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν έγινε από τη μεριά σου για το λόγο ότι είχαμε τους τραυματισμούς, άρα έπρεπε να βγάλω κάποια άλλα παιδιά. Ήταν το γεγονός, ή το είχε στο μυαλό σου από την αρχή της χρονιάς. Και εκεί ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό που είδα φέτος, εγώ τουλάχιστον, εισέπραξα από τη φετινή σεζόν της ΕΠΑ. Ναι, είχαμε, αυτός ήταν ο προγραμματισμός, ότι όπως είπα, πέραν των 5 ξένων, θα είχαμε τα δύο παιδιά, τους πιο έμπειρους, που τους είχα πριν από 2 χρόνια στην ομάδα, και από εκεί και πέρα θα προσπαθούσαμε να βγάλουμε κάποια παιδιά τα οποία την προηγούμενη χρονιά δεν παίζανε τόσο, να προσπαθήσουμε να τους εντάξουμε λίγο, να παίξουν λίγο παραπάνω, όπως ο Λινατόφς και ο Κάσινος. Μέσα στη χρονιά βρήκαμε και τον Μιχάλη τον Κυριακίδη, τον οποίο τον πήραμε από την Β' κατηγορία. Ναι. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω να βλέπω παιχνίδια. Δηλαδή, φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που είδα παιχνίδι Β' κατηγορίας. Και ακολούθησα και κανονικά και όλα τα παιχνίδια του εφηβικού σχεδόν όσο μπορούσα, έτσι ώστε να μπορώ να κρίνω και να ανεβάσω τα παιδιά που πίστευα ότι θα μπορούν να βοηθήσουν. Ναι. Έχει έρθει και ο Κύπρος ο Σέπος από το Παραλίμνη, να μην τον ξεχάσουμε και αυτό να τον προσθέσουμε. Ήταν μια χρονιά, λοιπόν, δύσκολη για την ΕΘΑ, περίεργη γενικότερα για την κυπριακή καλαθόσφαιρα, για να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, καθώς με την αποχώρηση του κ. Λευκαρίτη από την διοίκηση της ΑΕΚ, μειώθηκε το μπάτζετ, έτσι, ήμασταν όλοι σε ένα ερωτηματικό, μεγάλο ερωτηματικό, πώς θα είναι το φετινό το πρωτάθλημα. Έτσι, συγκρίνοντάς το με την προηγούμενη φορά που είχες έρθει στην Κύπρο, πώς το είδες, από άποψη επίπεδου, ποιότητας, όπως θέλεις. Κοίταξε, το επίπεδο σίγουρα έχει πέσει. Πέφτει κάθε χρόνο. Γι' αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο στην Κύπρο, είναι παγκοσμίως, γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει το θέμα το οικονομικό, έτσι. Όταν μειώνονται τα λεφτά, πέφτει και η ποιότητα. Θεωρώ ότι έπεσε το επίπεδο φέτος. Όσον αφορά σε αυτό που είπες, όσον αφορά την ΑΕΚ Λάρνακα, η οποία έριξε το μπάτζετ, ναι, μεν έριξε το μπάτζετ, αλλά όπως είδαμε τελικά, είχε 4-5 Κυπραίους παίχτες, οι οποίοι απαρτίζουν και την εθνική ομάδα. Εμείς δεν τους είχαμε. Δηλαδή, εμείς ήμασταν, νομίζω, εμείς και άλλη μια ομάδα, η οποία δεν είχαμε κανένα παίχτη στην εθνική ομάδα φέτος. Μέχρι και η Ομόνια, δηλαδή, είχε 2 παιδιά, ο Μάρκου είναι βασικός στέλεχος και ο Τρετιάνοφ. Εμείς δεν είχαμε κάποιο παίχτη. Έπρεπε να βγάλουμε κάποιο παίχτη. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Λαμβάνοντας το γεγονός ότι έχεις να διαχειριστείς ένα budget, προσπαθείς να βρεις λαβράκια από την Αμερικάνικη αγορά, στο οποίο εγώ ταξιδεύω από το 2009 στο Βέγκας, βλέποντας παίχτες, δουλεύοντας σε Summer League και γνωρίζοντας την αγορά, δεν είναι εύκολο. Βέβαια, όπως είδατε, υπήρχαν, θεωρώ, ο πυλώνας του κεραυνού με την ΑΕΚ Λάρνακας, οι οποίοι ήταν τα ξεκάθαρα φαβορί για το πρωτάθλημα. Από εδώ και πέρα, ένα επίπεδο κάτω, θεωρώ ότι ήταν ο Απόλλωνας και το ΑΠΟΕΛ, και από εκεί πέρα οι όλες οι ομάδες, οι υπόλοιπες, δηλαδή εμείς στο Παραλίμνη προσπαθούσαμε, αν θέλεις, να πλησιάσουμε την Ελλάδα, και ένα κομμάτι ομάδων από κάτω, οι οποίες και αυτές προσπαθούσαν να ανέβουν λίγο προς τα πάνω. Αλλά θεωρώ όμως γενικά ότι το επίπεδο έπεσε. Και θεωρώ θα πέσει και του χρόνου κι άλλο. Ναι, εντάξει, οι προβλέψεις δεν είναι και οι καλύτερες για του χρόνου, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Λογικά όλα τα πρωταθλήματα θα αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο. Θα έχουν προβλήματα. Όσον αφορά την κυπριακή καλαθόσφαιρα, έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις, έτσι, γενικότερο, τι έχεις παρακολουθήσει, έχεις δει σωστά, λάθη? Κοίταξε, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ακούω και διαβάζω πολλά. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ, να πω τη δική μου γνώμη. Υπάρχουν οι εξής παράμετροι. Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη αλυσίδα, η οποία πρέπει να συνδεθεί για να μπορέσει, αν θέλεις, να γίνει αυτό που όπου όλοι λένε, να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα. Θυμάμαι και τις παλιότερες εποχές, και ο Βασίλης Βραγκιάς, ο οποίος έχει διατελέσει την Κύπρο στον Κεραυνό και
σε άλλες ομάδες μου έλεγε ότι κάποτε τα γήπεδα ήταν γεμάτα, δηλαδή δεν έβρισκες να μπεις. Και τώρα παίζουμε στα παιχνίδια και είμαστε 50, δηλαδή άμα έχει 100-150 άτομα πανηγυρίζουμε, κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο. Δεν νομίζω ότι φταίει μόνο η κάρτα φιλάθλου γι' αυτό που πολλοί γράφουμε και διαβάζουμε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό μόνο. Ή μόνο, αν θέλεις, η παρουσία των 5 ή 6 ή 8 ξένων ή 3 ξένων. Νομίζω είναι μια γενικότερη κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι το πρόβλημα ξεκινάει καταρχήν από τους προπονητές. Αν θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την κυπριακή καλαθόσφαιρα, είναι αυτό το σχόλιο που σου έκανα προηγουμένως. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρία σε νέα παιδιά να παίξουν. Για να τους δώσουμε ευκαιρία να παίξουμε, πρέπει να πιστέψουμε και να δουλέψουμε πάνω τους. Εμείς, σαν προπονητές. Και δεν μιλάω για τον προπονητή μόνο της αντρικής ομάδος, της πρώτης κατηγορίας. Μιλάω για τον προπονητή ο οποίος είναι στην τελευταία κατηγορία και στο αναπτυξιακό κομμάτι. Στην Under 14, Under 12, Under... Φαντάζομαι ότι έρχονται παιδιά στην πρώτη ομάδα οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα βασικά. Πράγματα τα οποία σε υπό άλλες συνθήκες ένας αθλητής ο οποίος ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα πρέπει να τα γνωρίζει όλα αυτά. Όταν ένας αθλητής δεν γνωρίζει τα βασικά, φταίει ο προπονητής, φταίει και εκείνος, φταίνε και κάποια άλλα πράγματα. Θα επεκταθώ όμως. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν θεωρώ ότι είναι δικό μας. Δεν δουλεύουμε εμείς και δεν προωθούμε εμείς τους Κυπραίους όσο πρέπει. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το κομμάτι του προπονητή είναι δύσκολο και ο κάθε προπονητής, αν θέλει, η δουλειά μας δυστυχώς, εμείς που είμαστε επαγγελματίες, εντάξει, πλέον στην εποχή μας είναι δύσκολο να είσαι επαγγελματίας, έχοντας να δουλεύεις full time και έχοντας και οικογένεια πίσω σου. Περνάμε στο θέμα της διοίκησης. Όταν ο προπονητής δεν στηριχτεί από τη διοίκηση και έχει το άγχος αν θα χάσει τη δουλειά του, αν η διοίκηση δεν είναι προσανατολισμένη στο να του δώσει το χώρο και το χρόνο και την πίστη στο να στηρίξει νέους αθλητές, δεν πρόκειται να βγουν νέους αθλητές. Δεν πρόκειται να βγουν οι αθλητές. Θα παίζουν οι ξένοι συνέχεια. Κάτι το οποίο το βλέπουμε. Θα παίζουν 35 λεπτά οι ξένοι. Ο νόμος, ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα είναι 4 ξένοι μέσα στην πεντάδα και ένας Κυπρέος. Παίζουν 35 λεπτά, εναλλάσσεται απλά ο Κυπρέος για να μπει και να βγει. Αυτό το κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Άρα λοιπόν η διοίκηση πρέπει να στηρίξει τον εκάστοτε προπονητή για να μπορεί να γίνει αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη όμως η διοίκηση μετά θέλει και αυτή αποτελέσματα. Αυτό το κομμάτι λοιπόν πρέπει να το επιβάλλει μετά η διοίκηση της Ομοσπονδίας. Δηλαδή όταν η διοίκηση της Ομοσπονδίας δώσει κίνητρα στις ομάδες έτσι ώστε να μπορέσουν να παράξουν αθλητές και να βγουν νέα ταλέντα, τότε ή αν θέλεις, αν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πρόεδροι δεν το θέλουν να γίνει αυτό, πρέπει η Ομοσπονδία να το επιβάλλει. Διαφορετικά θα είμαστε κάθε χρόνο εδώ και θα συζητάμε το ίδιο και το ίδιο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό, η Ομοσπονδία πρέπει να κοιτάξει τις υποδομές. Πρέπει να κοιτάξει το τι γίνεται από κάτω. Θα σου πω ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα μάλλον. Βρέθηκα σε παιχνίδι β' κατηγορίας φέτος, χωρίς να θέλω από ομάδες, και με λύπη μου είδα παιδιά τα οποία αγωνίζονται στην Under 18 τη εθνική ομάδος, σε παιχνίδι το οποίο ήταν 20 πόντων, να παίζουν το τελευταίο λεπτό. Εδώ είναι αυτό που λέμε ότι πώς θα βγάλεις παίχτη όταν δεν δίνεις τη δυνατότητα σε ένα νέο παιδί, ο οποίος θεωρητικά είναι η βιτρίνα του κυπριακού μπάσκετ, να τον βάλεις να παίξει. Πρέπει να τον βάλεις στα δύσκολα και ας χάσει ένα παιχνίδι, ας έχεις κόστος. Αυτό πρέπει να το επιβάλλει και ο προπονητής, η διοίκηση, μετά πάμε στην Ομοσπονδία. Ή δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να βλέπεις παιχνίδι εφηβικού πρωταθλήματος και να βλέπεις 30 λεπτά ζώνη από κάποια ομάδα η οποία δεν μπορεί να σταθεί στο γήπεδο ή φοβάται να μην χάσει 20-30 πόντους. Ή να βλέπεις, ξέρω εγώ, παιδιά 16-17 χρονών να παίζουν ζών πρες με παγίδες στο γήπεδο και να μην ξέρουν να κάνουν τρίπλα ή πάση. Καταλαβαίνεις ότι είναι λάθος όλος ο σχεδιασμός. Βέβαια, από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη ευθύνη και στους παίχτες, έτσι. Όταν ο παίχτης ξεκινάει μια προετοιμασία το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Απρίλιο, σου λαβούν άλλοι 5 μήνες μετά. Πώς δουλεύει ο παίχτης? Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν ένα γυμναστή, ένα προπονητή, στο να δουλεύουν μόνοι τους, με βοήθεια, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους. Έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να διεκδίσουν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στο εξωτερικό.
Απ' την άλλη όμως, γι' αυτό σου λέω, είναι όλα αλυσίδα. Όταν ο ένας αθλητής, ο οποίος αμείβεται με 300, 400, 500 ευρώ για 7 μήνες, δεν νοείται επαγγελματίας. Δεν μπορεί να είναι επαγγελματίας. Οπότε πρέπει να κάνει και την άλλη του δουλειά. Οπότε μπορεί να θέλει να σπουδάσει, να θέλει να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Οπότε πρέπει να βρει και αυτός κίνητρο. Εμένα η δική μου η πρόταση θα ήταν ότι όλοι αυτοί οι φορείς, η Ομοσπονδία, οι πρόεδροι των ομάδων, όλων των κατηγοριών, οι προπονητές να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να αποφασίσουν όλοι από κοινού να βάλουν 5 κατευθύνες γραμμές μέσα σε αυτούς τους τομείς που σου προανέφερα, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στο να βγουν παιδιά τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια. Για να γίνει αυτό χρειάζεται υποχωρήσεις και καλή θέληση από όλους. Χρειάζονται όμως και τεχνοκράτες. Άνθρωποι οι οποίοι να δουλεύουν από την κορυφή της Ομοσπονδίας μέχρι τον τελευταίο προπονητή που υπάρχει στην χαμηλότερη κατηγορία και να ξέρει αυτό το οποίο κάνει. Να έχει τεχνογνωσία για αυτό το πράγμα. Μόνο έτσι θα μπορέσει κάποια στιγμή η Κυπριακή καλαθόσφαιρα να ανακάμψει. Δεν είναι ούτε η κάρτα φιλάθλου, ούτε ξέρω εγώ άλλα πράγματα που έχω ακούσει, αν είναι 5, 4 ή 3 ξένοι. Θα σου πω το εξής. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει του χρόνου να μειώσει το επίπεδο, το αριθμό των ξένων σε 4. Πες μου, πόσες ομάδες αυτή τη στιγμή θεωρείς ότι είναι έτοιμες να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, πόσες ομάδες συμπληρώνουν δεκάδα, δωδεκάδα, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν μια προπόνηση? Διότι δεν υπάρχουν Κύπροι παίχτες να υποστηρίξουν αυτό το κομμάτι. Οπότε, καλό είναι να φύγουμε από τα ευχολόγια και να προχωρήσουμε σε πράξεις για να μπορέσει να επανέλθει ο κόσμος στο γήπεδο. Διαφορετικά, αν πρόκειται να έρχεται ο κόσμος και να είναι, ξέρω εγώ, 30-40 άτομα και να μην βλέπει τους Κυπρίους να παίζουν για όλους αυτούς τους λόγους που σου είπα, νομίζω θα είμαστε κάθε χρόνο και θα συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Όλοι μαζί πρέπει να κάτσουν από την κορυφή μέχρι το τέλος της πυραμίδας και να βρουν μια άκρη. Σύντομα. Κάτι τελευταίο. Είδα το παιχνίδι με την Λευκορωσία στην Κύπρο που δυστυχώς η ομάδα μας έχασε έτσι, με μεγάλη διαφορά. Αυτό που εμένα, αν θέλεις, με στεναχώρησε πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι υπήρχαν 500 άτομα στο γήπεδο. Αριθμός πολύ λίγος. Πολύ λίγος για μια ομάδα η οποία έπρεπε όλοι να τη στηρίξουν. Πού είναι όλος αυτός ο κόσμος? Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πρώην παίχτες, πρώην προπονητές, ενεργοί άνθρωποι από το χώρο του μπάσκετ, γιατί δεν ήρθαν στο γήπεδο? Γιατί πριν από 2 χρόνια στο παιχνίδι, αν θυμάσαι, με την Πορτογαλία, στο οποίο έτυχε να είμαι μέσα, υπήρχαν 4.000 κόσμος. Και ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Δεν νομίζω ότι έχει η Κύπρος τόσο μεγάλη διαφορά όσον αφορά το επίπεδο με τη Λευκορωσία. Η Λευκορωσία δεν είναι καμιά μπασκετομάνα. Αυτό φυσικά δεν είναι μορφή όσον αφορά τον κόουτς Γαβρίλη, το staff του και τους παίχτες. Αυτοί κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν, έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει η πυραμίδα κατεύθυνση. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει κάτι σωστά και γρήγορα. Πολύ σωστά όσα είπες. Είναι αλυσιδωτή. Μπορεί να στεναχώρησα κάποιους, αλλά καλό είναι να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Ναι, βεβαίως. Και όχι να κρυβόμαστε και να λέμε να αλλάξει οι υποδομές. Το να αλλάξουν οι υποδομές είναι κάτι γενικό λόγο. Φταίμε όλοι μας. Και ο καθένας πρέπει να λάβει την ευθύνη του. Πολύ σωστά. Πρέπει να πάρουν κάποια, να πάρθουν κάποια μέτρα άμεσα, όπως το είπες και εσύ. Νομίζω ότι η μείωση των ξένων είναι ένα κίνητρο, αλλά είναι μια αλλαγή, ας πούμε, προς το καλύτερο. Αλλά, όπως είπες και εσύ, από τη στιγμή που οι Κύπροι καλεσμένοι δεν αρκούν, όπως είπες χαρακτηριστικά, για να καλύψουν τις ομάδες, εκεί πέφτει και το μπαλάκι πάνω τους. Γιατί είναι σαν να λέει η Ομοσπονδία, εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία, άρα είναι στο χέρι σου να την αρπάξεις. Και εκεί πρέπει να μπει η δουλειά και να μπουν όλα αυτά που είπες προηγουμένως. Ναι, ο Κύπριος παίκτης μπορεί να πει ότι ναι, εγώ θα μπορώ να παίξω μέσα, αλλά δώστε μου κίνητρα. Θέλετε να δουλέψω, δώστε μου κίνητρα οικονομικά. Οι ομάδες δεν έχουν χρήματα.
ψάχνουν να βρουν χορηγούς. Η Ομοσπονδία προφανώς δεν ψάχνει και αυτή το ίδιο. Άρα είναι μια αλυσίδα η οποία από κάπου πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν σωματεία, και αυτό γίνεται παγκοσμίως, έτσι, μάλλον και στην Ελλάδα γίνεται και παντού. Υπάρχουν σωματεία τα οποία προσλαμβάνουν ένα προπονητή, ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι παίχτης, και τον βάζουν να προπονεί, να παίρνει και 2-3 τμήματα και να δουλεύει. Προσθέτω, δεν έχω κάτι με κανέναν, έτσι. Απλά σας λέω κάποια παραδείγματα. Μπορεί να είναι σούπερ προπονητής, αλλά πολλές φορές προσπαθώντας να λύσουμε κάποια θέματα, αν θέλεις να δώσουμε κάποια χρήματα παραπάνω σε κάποιον, ώστε να στελεχώσει την αντρική ομάδα σαν παίχτης και δίνοντας του 2-3 τμήματα, αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως να μην έχει την τεχνική κατάρτιση να βοηθήσει τα παιδιά να δουλέψουν. Άρα πώς θα βγουν παιδιά. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, είναι μια μεγάλη κουβέντα στην οποία πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Διαφορετικά δεν πρόκειται να προχωρήσει το άθλημα αυτό. Δυστυχώς. Και αυτό δυστυχώς γίνεται και στην Ελλάδα. Γίνεται το ίδιο πράγμα. Χρειάζονται άνθρωποι τεχνοκράτες, χρειάζεται όρεξη από τους αθλητές, κίνητρα, προπονητές καταρτισμένους να δουλέψουν, να δώσουν ευκαιρία στα παιδιά, διοίκηση της Ομοσπονδίας να κάτσει με τα σωματεία, να βρει άκρη, να επιβάλλει ενδεχομένως κάποια πράγματα και στους προπονητές και στους προέδρους στο τι πρέπει να γίνει. Και υπομονή. Υπομονή, γιατί ένα πλάνο σαν αυτό θέλει το χρόνο του, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως έγινε και αυτή η ανανέωση με την Εθνική, και όλοι λέγαμε ότι δεν μπορεί η Εθνική από τη μια μέρα στην άλλη να φέρει αποτελέσματα. Δεν φταίνε τα παιδιά, ούτε ο κόουτς φταίνε. Κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Δηλαδή σε ένα διάστημα 10 ημερών, πώς θα μαζέψεις από διαφορετικές χώρες ή κάποιους αθλητές οι οποίοι μπορεί να μην παίζουν στις ομάδες τους πολύ, να τους κάνεις πρωταγωνιστές. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί να μην δουλεύει η εθνική ομάδα μέσα στη χρονιά να κάνει 4-5 stops μέσα στη χρονιά και να δουλέψει. Γιατί δηλαδή περιμένουμε να τη μαζέψουμε μόνο μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τα παιχνίδια και να κάνουμε 3 προπονήσεις. Πώς ξαφνικά θα μπουν να παίξουν όλοι αυτοί μαζί. Τι γίνεται, δηλαδή, εδώ πέρα πρέπει να υπάρχουν γερνές αποφάσεις. Ενδεχομένως, σε βάρος, αν θέλεις, κάποιων συλλόγων, ενδεχομένως το πρωτάθλημα να παραταθεί από το να γίνει 6-7 μήνες, να γίνει 8, πρέπει όμως κάτι να γίνει. Διότι είναι ξεκάθαρο το ότι όταν πέφτει η προσέλευση του κόσμου, δεν έχεις κόσμο στα γήπεδα, δεν βγαίνουν νέα παιδιά από κάτω. Η βιτρίνα της κάθε ομάδας, της κάθε χώρας είναι η εθνική, έτσι. Όταν όλα αυτά δεν πάνε καλά και το επίπεδο πέφτει, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Θέλεις να αναφερθείς και λίγο στο αναπτυξιακό. Έχεις παρακολουθήσει και παιχνίδια, είπες, U18 και της ΕΘΑ και άλλων ομάδων. Γενικά, γύρισες αρκετά γήπεδα και φέτος και την προηγούμενη φορά που ήσουν πάλι στην Κύπρο. Έχεις παρατηρήσει κάτι που πέρα από αυτά βέβαια που αναφέρθηκανε? Πάνω κάτω είναι στην ίδια κατεύθυνση αυτά που σου είπα. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το θέμα ότι πλέον το μπάσκετ δεν προσφέρει επαγγελματική, αν θέλεις, αποκατάσταση. Δηλαδή είναι ελάχιστοι παίκτες οι οποίοι θα παίξουν, θα βγάλουν χρήματα και θα μπορέσουν να ζήσουν από αυτό. Δεν γίνονται όλοι σπανούλιδες και διαμαντίδες για να βγάλουν λεφτά. Και ενδεχομένως κάποιοι αθλητές να επιλέγουν, αν θέλεις, τον δρόμο των σπουδών, να φύγουν από την Κύπρο, να δουλέψουν κάπου αλλού, να σπουδάσουν κάπου αλλού. Έτσι αφήνουν τον μπάσκετ σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Γι' αυτό ενδεχομένως είναι και ένας λόγος από αυτός που σου είπα, ότι κάποιοι αθλητές όταν τελειώνει το πρωτάθλημα δεν δουλεύουν. Ή δουλεύουν λάθος. Ή δεν δουλεύουν καθόλου. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό πρέπει να βάλουν πλάτη όλοι. Και όπως σου είπα, είναι σημαντικό, θεωρώ, ενδεχομένως η Ομοσπονδία να επιβάλλει κάποιους κανόνες όσον αφορά τη λειτουργία των πρωταθλημάτων και το πώς παίζεται το παιχνίδι στις μικρές ηλικίες. Ας βγάλει, ξέρω εγώ, παράδειγμα, τη ζώνη, το zone press στο εφηβικό ή στο παιδικό ακόμα, ώστε να μάθουν τα παιδιά να κινούνται καλύτερα στο γήπεδο, να μάθουν τα βασικά. Να αναγκαστούν οι προπονητές να δουλέψουν σε αυτό το κομμάτι και όχι να κρύψουμε αδυναμίες για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα για να το αξιοποιήσουμε για προσωπική μας προβολή. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι, γιατί σου είπα, το πρώτο κομμάτι είναι οι προπονητές.
Αλλά μετά από 2-3 χρόνια να καθόμαστε πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να λέμε ο καθένας τη γνώμη μας, αλλά να μην έχουμε κάνει το χρέος μας. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, πρέπει να μας το επιβάλλει κάποιος άλλος. Αναγκαστικά. Διότι η παλιά φουρνιά των παιδιών των Κυπραίων φεύγει. Δηλαδή, ο Σιζόπουλος σταμάτησε κατά την Εθνική, ο Κούνας το ίδιο, ο Αναστασιάδης το ίδιο. Εντάξει, υπάρχουν χιλιάδες ονόματα τώρα. Δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Τα παιδιά που έρχονται από κάτω πρέπει να βοηθήσουν. Και οι από κάτω αμέσως, οι under 18, οι under 16, αυτοί πρέπει να βοηθήσουν. Πρέπει να αναδειχθούν πρώτα από τις ομάδες τους, είτε είναι πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία, εφηβική ομάδα, παιδική ομάδα και μετά στην αντρική, έτσι ώστε να στελεχώσουν το αύριο του κυπριακού μπάσκετ. Πολύ σωστά. Γιώργο, ο επόμενος αθμός του Γιώργου του Μπιτζάνη ποιος είναι? Έχεις σκεφτεί το μέλλον σου, έχεις... Εντάξει, ξέρω, είναι δύσκολη κατάσταση, ακόμα δεν ξέρουμε... Αυτή τη στιγμή το μόνο που σκεφτόμαστε, ξέρεις, είναι πώς θα βγει η επόμενη μέρα. Είμαστε, ξέρεις, στο σπίτι εδώ με τα παιδιά, την οικογένειά μου, είμαστε όλη μέρα προσπαθούμε έτσι να γεμίσουμε τις ώρες με ωραίο τρόπο, να κάνουμε κάποια πράγματα ο καθένας για τον εαυτό του, έτσι να επιμορφωθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Ειλικρινά, πολύ νωρίς για αυτό το πράγμα, να σκεφτώ το οτιδήποτε. Πάνω απ' όλα προέχει να ξεπεράσουμε όλο αυτό το παγκόσμιο σοκ που υπάρχει αφορά τον κορονοϊό. Είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στον κόσμο και στη γενικότερη θεώρηση των πραγμάτων και οικονομικά και πολιτισμικά και σε πολλούς τομείς θα αλλάξουν αρκετά πράγματα. Ενδεχομένως, καμιά φορά όλο αυτό το σοκ προσφέρει ευκαιρίες και τροφή για νέα πράγματα. Mm-hmm. Καμιά φορά μέσα από στάχτες βγαίνεις... Συνήθως γεννιέται κάτι καλύτερο. Οπότε είναι πολύ νωρίς για μένα να σκεφτώ το τι θα κάνω στην επόμενη μέρα. Σίγουρα αυτό που θα ήθελα όμως είναι να κάνω κάτι στο οποίο θα μπορέσει να μου δώσει κίνητρο και ώστε να μπορώ να διεκδικήσω κάτι καλό. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι στην Ελλάδα ή ακόμα είσαι ανοιχτός οπουδήποτε? Ειλικρινά δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι πάρα πολύ νωρίς, όπως είπα, διότι δεν υπάρχει κανένα πρωτάθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή παίζεται. Και φαντάζομαι ότι θα αργήσουν να αρχίσουν όλοι οποιοδήποτε διεργασίες, διότι οι ομάδες και οι διοικήσεις θα ψάχνουν να βρουν χρήματα ή ακόμα να καλύψουν παλιότερες υποχρεώσεις, όπως σε πολλές ομάδες γίνεται αυτό. Νομίζω ότι όλος ο προγραμματισμός για όλους μας θα πάει αρκετά πίσω. Ενδεχομένως να φτάσει και στο τέλος του καλοκαιριού. Ελπίζω στο καλό σενάριο ότι να μπορέσουμε καταρχήν να είμαστε όλοι υγιείς και να ξεπεράσουμε την όλη κατάσταση γρήγορα και όσο γίνεται πιο ανέμακτα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η ευχή που δίνουμε όλοι για αυτό το. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, έχω τελειώσει με τις ερωτήσεις μου. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Όχι, Αντώνη μου, νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά για την πρόσκληση και για τιμή που μου έκανε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, ας πούμε, υγεία. Σύντομα να μπορέσουμε να γυρίσουμε στις, αν θέλεις, στις καθημερινές μας σχολείες. Πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, τώρα πλέον έχουν γίνει πολυτέλεια. Ακόμα και τα απλά πράγματα. Να πηγήσεις έξω να πας μια βόλτα με τους δικούς σου ανθρώπους ή, ξέρω εγώ, να πας έξω για κάποιο φαγητό. Είναι πράγματα τα οποία τώρα μάλλον τα εκτιμάμε. Ακριβώς. Ωραία. Υγεία σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Ήταν μεγάλη μας η τιμή. Αυτή ήταν, λοιπόν... Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η εκπομπή του Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και το επόμενο επεισόδιο. I love this game. Took me from rags to riches.